Με τον πρέσβη της Δημοκρατίας της Κορέας στην Ελλάδα συναντήθηκε σήμερα ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, παρουσία του επίτιμου προξένου της Κορέας στην Κρήτη Αντώνη Καράτζη και στελέχη της πρεσβείας. Στη διάρκεια της συνάντησης, ο πρέσβης της Κορέας πρότεινε στον Περιφερειάρχη να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την αδελφοποίηση της Κρήτης με νησί της Κορέας που ομοιάζει με την Κρήτη, όπως ανέφερε, πρόταση που έκανε αποδεκτή ο Σταύρος Αρναουτάκης. Προσωπικώς, επειδή θεωρώ την Κρήτη πανέμορφη, θα ήθελα αυτή η ανταλποποίηση να προωθηθεί και να ολοκληρωθεί, να δω όσο βρισκόμαι εδώ αυτή την ημέρα και με σκοπό να αναπτυχθεί περισσότερο οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών και μεταξύ των αυτών των δύο νησιών. Ήταν μια επικοδομητική συζήτηση που είχε ο πρέσβης της Κορέας με τον περιφερειάρχη μας, τον κύριο Αρναουτάκη. Μιλήσανε για αδερφοποίηση δύο νησιών ή ένα πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ των δύο νησιών που θα δημιουργήσει μεγαλύτερους δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών και βεβαίως θα προωθήσει το προϊόν Κρήτη παγκοσμίως και ιδιαίτερα στην Κορέα που μπορούμε να περιμένουμε και τουρισμό από εκεί. Θα δούμε αν είναι αδελφοποίηση ή αν είναι ένα πρωτόκολλο συνεργασίας που θεωρώ ότι μπορούμε να το ξεκινήσουμε. Εκείνο που έκανε εντύπωση και που εξηγεί τους στενούς δεσμούς της Δημοκρατίας της Κορέας με την Κρήτη είναι το γεγονός που αποκάλυψε ο πρέσβης ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των Ελλήνων που πολέμησαν στην Κορέα στις αρχές της δεκαετίας του 50 βρίσκονται σήμερα στο νησί. Γεγονός που ερμηνεύει και τις προσπάθειες σύσφιξης των σχέσεων και των συνεργασιών σε ένα πλαίσιο ευχαριστειών προς την Κρήτη και τους κρητικούς. Ανέφερα επίσης για τη συμβολή των βετεράνων του πολέμου της Κορέας, οι περισσότεροι από τους οποίους βρίσκονται στην Κρήτη. Είχα την μεγάλη τιμή να γευματίσω μαζί τους χθες και επίσης αυτές τις μέρες βρίσκεται εδώ ένα πολεμικό πωλείο, ένα πωλείο της πολεμικής ναυτικής της Κορέας με τους βετεράνους και τα μέλη των οικογενείων τους. Ανεβήκαμε πάνω, μας υποδέχθηκαν με μεγάλη τιμή. Πάντως εκείνο που επισημάνθηκε και από τον Περιφερειάρχη Κρήτης ήταν εκτός από τις φιλικές σχέσεις και η δυνατότητα ενδυνάμωσης του τουριστικού ρεύματος προς την Κρήτη από τη Δημοκρατία της Κορέας που γνωρίζει το νησί και σε δυναμικό βαθμό το επιλέγει ως τόπο διακοπών. Να γίνει μια μεγάλη καμπάνια στην περιοχή τους, ούτως ώστε να διαφημίσουμε το νησί μας και να μπορούμε να προσελκύσουμε αρκετούς τουρίστες αλλά και άλλη μορφή συνεργασίας μεταξύ των δύο περιοχών.